Είχα την τιμή πριν από λίγο να παραδώσω, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, την σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων της 14ης ΙΔ περίοδου προεδρευομένης Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου του 2012, και τα στοιχεία αυτά είναι εκείνα που με ενεχείρισε ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα αυτά, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 18,85% και θα έχει 108 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 16,78% και 52 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ 13,18%, 41 έδρες. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60% και 33 έδρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8,48% και 26 έδρες. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή 6,97% και 21 έδρες. Και η Δημοκρατική Αριστερά 6,10% και 19 έδρες. Αυτή είναι η σύνθεση της Νέας Βουλής σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών. Είναι στιγμές κρίσιμες. Είναι στιγμές κρίσιμων αποφάσεων και εύχομαι οι ηγεσίες όλων των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας, να σταθούν στο ύψος των κρίσιμων αυτών περιστάσεων, των απαιτήσεων και των ευθυνών που έχουμε όλοι μας απέναντι στη χώρα, απέναντι στους πολίτες που αποφάσισαν χθες με το δικό τους συγκεκριμένο τρόπο. Βλέπετε να έχουμε κυβέρνηση σύντομα ή να πηγαίνουμε σε εκλογές? Εύχομαι να υπάρξουν αποφάσεις που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη χώρα, για την κοινωνία, για την Ελλάδα, για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Κατά την άποψή μου, η χώρα πρέπει να συνεχίσει να είναι όρθια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωζώνη. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Λοιπόν, ακούσαμε. Είναι ο Φάνης από Αθανασίου εκεί. Είναι Φάνη, ακούσαμε τον κύριο Πετσάλικο. Ναι, είπε ότι πρέπει λοιπόν όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν ο λαός.